Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείχους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύσιν των όλων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεο. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο ικτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας, σύ το μόνο δεσπότη, και εκποώντας φόβο λυτρωτά, εφορών πάση, το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών, να θεναήλ και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, του φίλου Χρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ετι δεόμεθα υπέρ του ευλογητήν των αίων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων Κυρίου δεηθόμεν, ετι δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, σωτηρίας, επισκέψεις των δούλων σου, της Προέδρου και του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου ημών, μετά το μελών των παιδιών και των γονέων αυτών, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομεν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχος Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύματι, νύν και αίκει στους αιώνας των αιώνα μην του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος σου εν τη ευσήμω ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν ιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους προσφέροντας τα δώρα ταύτα εις δόξα σύν και τιμήν του Ενεγής Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας και Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος. Επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον επί μας τους τεταδώρα ταύτα ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίου σου δωρεάς, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος πρεσβείες της πανυπερευλογημένης και πανεχράντου Μητρός του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράντου Αγίας Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, Κύριο Κύριο Ναθαναήλ, μεταφέρω τις ευχές και την ευλογία του πρωτίστως στα παιδιά, στους γονείς και δευτερευόντως στην Πρόεδρο και στο Δημοτικό Συμβουλίο. Αυτή έχουν την πρωτιά έχουν τα παιδιά. Εννοείται. Ωραία. Και ευλογούμε λοιπόν τη βασιλοπιτά μας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρία Πρόεδρε, ελάτε. Μαζί. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία. Είστε καλά. Θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου του Σεβασμιότατο. Ξέρω ότι μας εξέφρασε την επιθυμία του να είναι εδώ, αλλά λόγω της ημέρας δεν μπορεί. Θα ευχαριστήσω και εσάς, Πατέρ Ιωάννη, που είστε πάντα κοντά μας. Είστε φίλος και μέλος του Συλλόγου. Πάντα όταν χρειαζόμαστε κάτι, είστε κοντά μας.
Θα ευχαριστήσω επίσης πρώτα τα παιδιά, όπως είπε και ο Πάτερ, γιατί μέλημα του συλλόγου μας είναι αυτή η εικόνα. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε ούτε γλέντια χορούς. Θέλουμε τα παιδιά να είναι εδώ, να είναι κοντά μας, να μας αγαπάνε και να αγαπάνε το σύλλογο. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά παιδιά. Και τους ενήλικες βέβαια. Χρειαζόμαστε και τους ενήλικες. Και σαν μαθητές και τους γονείς για να φέρουν τα παιδιά τους εδώ. Ευχαριστώ επίσης τους δασκάλους μας, οι οποίοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν σε αυτά που τους ζητάμε. Γιατί τους ζητάμε συνέχεια πολλά πράγματα, καινούργια πράγματα. Ευχαριστούμε την Δημοτική Αρχή που είναι κοντά μας. Πρώτα απ' όλα μας παρέχει αυτές τις αίθουσες, οι οποίες για μας είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Και ό,τι ζητάμε είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε όλους τους δημοτικούς συλλόγους, όποιας παράταξης. Εμείς είμαστε εδώ για το καλό της κοινότητας και των παιδιών. Αυτά. Καλή χρονιά θα ευχηθώ. Και την υπόσχεση τη δικιά μου και του Δέλτα Σίγμα ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά, για τον κόσμο, για την κοινότητά μας, την κοινότητα ασφαλιού και την ΚΟ γενικώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, ο κύριος Δημήτρης μας πληρολόγησε. Καλημέρα σας. Ξέρετε, κάθε φορά που βρίσκομαι στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, το μυαλό μου γυρνάει πίσω στη δεκαετία του 80, όταν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου εγώ και πολύ νεότερος ο Πάτερ Ιωάννης, μαζί με άλλους συμπατριώτες μου τότε, σε μια αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου στο Ζιπάρι, συζητούσαμε για την δημιουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Το χωριό έγινε ουσιαστικά μία πόλη, τότε γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα, όμως οι συνθήκες και οι εποχές αλλάζουν και ο Θεόκριτος διαχρονικά παραμένει στην πρώτη γραμμή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η καλύτερη εικόνα, η οποία προδιαγράφει και προετοιμάζει και το μέλλον, είναι αυτή εδώ, τα μικρά παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχετε δίπλα σας, αγαπητοί Πρόεδρε, συμπαραστάτες, δασκάλους, καλούς ανθρώπους καταρχήν. Αυτό είναι. Μετά είναι δάσκαλοι, είναι και παιδαγωγοί ταυτόχρονα. Και αυτά που απολαμβάνουμε κάθε χρόνο, είτε αφορά στα χορευτικά, είτε αφορά στις εικαστικές παρεμβάσεις, όπως καλή ώρα αυτό που βλέπουμε τώρα, έχει να κάνει με το ξεδίπλωμα του ταλέντου, το άνοιγμα της ψυχής αυτών των παιδιών και δεν υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για μια πιο όμορφη και δίκαιη κοινωνία από το να προετοιμάζεις αυτούς τους λιλιπούτιους να γίνουν αργότερα χρήσιμοι πολίτες. Και χαίρομαι γιατί στο χωριό που γεννήθηκα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Να είσαστε πάντα υγιείς, γεροί, με δύναμη και με αντοχές. Χρόνια πολλά. Έχουμε τον κύριο και τον κύριο Έπαρχα εδώ, να μας πει τον λόγιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βρίσκομαι κι εγώ εδώ. Είναι και για μένα το χωριό μου, στην ουσία, γιατί ζω χρόνια πολλά. Χαίρομαι επίσης διότι δίνεται μία προτεραιότητα στα παιδιά, που είναι το μέλλον μας. Και θα ήθελα ειλικρινά να ευχηθώ στα παιδιά, στους γονείς των, σε εσάς, στην Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους δασκάλους που ασχολούνται με το σύλλογό σας, χρόνια πολλά, μία χρονιά γεμάτη με υγεία, χαρά και ευτυχία. Η απασχόληση των παιδιών είναι πολύ σημαντικό γεγονός, είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στον πολιτισμό μας, συμβάλλει στο να μεταλαμπαδεύσουμε τα ήθη, τα έθιμά μας. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο το οποίο επιτελείται.
και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω σεμνά τα συγχαρητήριά μου για όλα όσα κάνετε. Ευχαριστούμε, κύριε Παρκή. Εκ μέρους της κοινότητας Ασφεντιού, του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας μεταφέρω τις ευχές για καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Και νομίζω ότι αυτό που ευχόμαστε όλοι να είναι το 2023 ένα έτος με ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αξιοσέβαστη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς εδώ για αυτό που παράγουν, για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Να συνεχίσετε με αυτό το ζήλο και η κάθε δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να είναι και να βρίσκεται δίπλα στους πολιτιστικούς συλλόγους και όλοι μαζί από κοινού να μπορέσουμε να φέρνουμε αυτό το έργο εις πέρας. Και θέλω να σας πω και σήμερα και συγχαρητήρια για το λάβαρό σας. Είναι πολύ ωραίο το έργο. Είναι αξιοθαύμαστο πράγματι αυτό που κάνατε. Συγχαρητήρια και καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας. Για την έκθεση. Σήμερα, με αφορμή που μαζευτήκαμε, ο σύλλογός μας, σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΒΣ και με τη Σχολική Επιτροπή, αποφασίσαμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής για το πώς ο COVID επηρέασε τη ζωή μας, γενικώς την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή, στείλαμε email στα σχολεία και όποιος θέλει να συμμετέχει και με τη ζωγραφιά του να εκφράσει αυτό που έχει ζήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το Σεπτέμβρη και ήταν μέχρι 20 Ιανουαρίου, οπότε σήμερα έχουμε τους νικητές. Οι κριτές τώρα του διαγωνισμού ήταν τρεις. Είναι η κυρία Καρατοσίδη η Μαρία, η κυρία Γρηγοριάδη Σιδηροπούλου Ελισάβετ και ο κύριος Καρογιάννης Μανώλης. Η κυρία Καρατοσίδη και η κυρία Σιδηροπούλου είναι καθηγήτριες εικαστικών τεχνών. Ο κύριος Καρογιάννης είναι γεωγράφος. Λοιπόν, τα αποτελέσματα βγήκαν. Θα τα ανακοινώσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος ή από την αρχή? Από το τέλος. Από το τέλος. Λοιπόν, έχουν δοθεί 3 βραβεία για τα καλύτερα έργα και έχουμε δώσει και 5 πένους, γιατί η αλήθεια τα έργα ήταν ωραία και δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε. Λοιπόν, από το τέλος. Οι έπαινοι πάνε στον Παλαπάνη Λέανδρο από το Δημοτικό Ζυπαρίου. Είναι εδώ ο Λέανδρος. Ο Λέανδρος, όχι θα τους δίνετε, αλλά δεν είναι εδώ, δεν πειράζει. Ο δεύτερος είναι ο Ραμαντάνης Μπάμπης. Αυτή είναι η έπαινη, έτσι. Ναι, για τη συμμετοχή. Ωραία. Συγχαρητήρια, Πάπρο. Να σε καλά. Λοιπόν, ο τρίτος έπαινος πάει στην Ιορδανία τη Στέλλα, από το δεύτερο γυμνάσιο του. Ο τέταρτος είναι Σεβαστιάνα Πέτρου, από το Ειδικό Γυμνάσιο ΚΟ. Ο τρίτος έπαινος πάει στην κυρία Παρθενιάδη Καλλιόπη Ιουλία, η οποία ήταν η μοναδική ενήλικας και ήταν και πάρα πολύ ωραίο το έργο της, οπότε... Ιουλία. Καλλιόπη Ιουλία. Είναι εδώ η κυρία Παρθενιάδη? Όχι. Λοιπόν, και πάμε. Το τρίτο βραβείο, που είναι μία βαλίτσα ζωγραφικής, είναι στην Βασιλιάδη Δυναϊρένια. Είναι εδώ. Το δεύτερο δώρο πάει στη Στρουμπού και Ελένη, από το πρώτο γυμνάσιο εδώ. Θα μόλι να δώσει το πρώτο σημείο. Όχι, ο... Είναι εδώ το κορίτσι, η Ελένη. Η Ελένη, ναι. Και η Ελένη κερδίζει το δεύτερο που είναι ένα τάμπλετ. Το τρίτο βραβείο που σας είπα ότι ήταν μια βαλίτσα ζωγραφικής, δεν έχει έρθει το κορίτσι, η Βασιλιάδη. Όχι. Και το πρώτο βραβείο θα το δώσει εδώ ο δάσκαλος της γεωγραφίας. Είναι μια ετήσια συνδρομή από το σύλλογό μας, αξίας 180 ευρώ, για το μάθημα της ζωγραφικής. Και πάει στο μοναδικό μαθητή του Λυκείου Ζυπαρίου, που πήρε μέρος στο Σταμάτη το Βραχνά.
Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεροληψία, ήταν κρυφή η ψυχολογία. Το δώρο ποιος το έχει. Το δώρο... Ποιος το κρατάει. Εγώ το κρατάω. Συνδρομή. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία εύχομαι. Θέλω να πω ότι από την ίδρυσή του συλλόγου είμαι μέλος του Θεόκριτου. Ήμουν από τα παιδιά τα οποία προσπαθούσαν τότε να δώσουμε μια άλλη πνοή στο χωριό. Θέλω να ευχαριστήσω το Δέλτα Σίγμα γενικά και την κυρία Κίνα για τη συνεργασία. Μόλις με πήρε τηλέφωνο και ζήτησε τη βοήθεια, αμέσως ανταποκριθήκαμε γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά στα παιδιά και να βοηθάμε ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση και φυσικά για ένα διαγωνισμό ζωγραφικής που έχει θέμα ένα πράγμα το οποίο ήταν άσχημο για τον τόπο και γενικά για όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κίνα, το Δέλτα Σίγμα όλο, τους δασκάλους. Ακούω μουσική πολλές φορές που έχουμε απέναντι στους γονείς μου, ακούω τη μουσική δυνατά και το ευχαριστιέμαι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάθος και ένταση και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και συμμετοχή βέβαια, γιατί βλέπω και πολλούς ενήλικες και παιδιά να συμμετέχουν. Και θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά τους εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύεται ο πολιτισμός στον τόπο και να προωθούμε τον πολιτισμό μας και σε άλλα μέρη. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία και καλές επιτυχίες, κυρία Πρόεδρε, και καλή δύναμη στα μέλη του Συλλόγου, στο Θεό. Θέλω να πω πολλές ευχές με καλή χρονιά, υγεία στα σπίτια όλων σας. Τα πολλά λόγια νομίζω είναι πέντα. Λοιπόν, βρέθηκε και τυχερός μας, είναι η κυρία Χαρά, ορίστε. Είναι μία δώρο επιταγή από το Ουράνιο Τόξο, των 50 ευρώ, με την διαθέσετε εσείς όπως ξέρετε.